Αυτό, το γνωστό, το γνωστό της εταιρείας, το γνωστό μάλλον. Λάσος Κοριακόπουλος. Δημήτρης Κοριακόπουλος. Ο Ανδρέας. Στεφάνη. Μάλιστα, στην κάμερα Άρης Καταδίδης. Καλησπέρα. Και ο Δημήτρης Γρέσιος. Λοιπόν, από τώρα έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τον διοργανωτή του πρώτου Athens School στην Αθήνα και γενικώς στη χώρα. Πρώτη φορά έγινε Athens School φέτος. Σωστά, 14-15 Νοεμβρίου 2015. Χαίρεκα πάρα πολύ από κοντά που είσαι μέσα, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Πες μου, πολύ λίγα λόγια, έτσι λίγα λόγια για σένα βασικά. Και βασικά, πώς είδε αυτή η ιδέα να το οργανώσει το Athens School, δηλαδή καθώς να κάπως μια παύση και σου έρθει η φλασιά που λέμε. Κάπως έτσι. Δεν κάνω το Athens School, ξέρω εγώ, και από εκεί. Και πες μας. Βασικά καθόμασταν το 2003, μάλλον το 2002, σε ένα καναπέ ενός μαγαζιού κόμιξ στην Αθήνα. Ωραία. Μια παρέα και λέγαμε γιατί να μην έχουμε κάποιο συνέδριο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μια χαρά. Αποφάσισα εκείνη τη στιγμή και το σκεφτόμουν να λέω αλήθεια ποιος να το κάνει άλλο και λέω αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλο, θα το κάνω εγώ. Ωραίος. Και κάναμε τότε το Mad Comics το 2003 τον Μάιο. Ναι. Είχε καλή επιτυχία, κόστησε πολλά λεφτά, έτσι δεν μπορούσαμε να το επαναλάβουμε. Μάλιστα. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο από εκείνο που κάναμε πριν 12 χρόνια. Ωραία, πολύ ωραία. Πάντως από ό,τι είδα και χθες και σήμερα, πάντως φωτογραφίες φόντος είναι και βίντεο όλοι θα δείτε, θα σας πούμε που θα το δείτε, στον κόσμο του ίντερνετ. Ήταν άφημοι cosplayers, με εντυμένοι με στολές ή ένστολοι που λέμε. Πολλοί κόσμος, υπήρχε πάρα πολύ θετική ενέργεια και καλή ανταπόκριση από τον κόσμο. Από όπως θα λες. Έτσι, σωστά. Επώνυμοι καλεσμένοι. Όπως από τις Γιάννη του Γαλάξη, όπως ο κύριος του Μιζάς από την Ευρωτοπία και άλλοι διάφοροι επώνυμοι, σχεδιαστές των κόμιξ. Έτσι. Διάφορα περίπτερα, με ό,τι ψώμα μπορούσε να φανταστεί κανείς, από το πιο μηδαμινό μέχρι το πιο σπουδαίο. Όπως εδώ, έχουμε το διάσωμα αμάξι από τους Dukes, καλά το λέω. Σωστά. Και είχαμε και τον Kit, ο οποίος έτυχε να φύγει λίγο νωρίς, δεν τον προλάβαμε, δεν πειράζει. Όπως θα το δείτε σε φωτογραφίες, από τον Kit, από τον Στέλιο. Και καθώς επίσης έχουμε εδώ πέρα το πασίγνωστο στο θρόνο από τη γνωστή τηλεοπτική Game of Thrones. Α, μπράβο. Το οποίο ανήκει στην καφετέρια Cup που βρίσκεται στο Εγάλιο. Λοιπόν, ήρθατε. Εσείς θα μου πείτε πώς εμείς θα σου πούμε, μας είδες και με τις στολές μας. Ήμασταν οι Power Rangers εδώ, πράσινος και κόκκινος, πράσινος εγώ, κόκκινος άρχισε στην κάμερα. Ο Διάβλο Δημήτρης, που είναι από τη σελίδα και το group Cosplay. Οκ, δεν γράφει, χαλά στο ψηφιακό. Φέρε να δώσουμε ένα 3D μετά καινούριο. Μια ψηφιακή γραφίδα high definition. Η απάντηση βγαίνει αμέσως τώρα. 30 κάρτες, όποιος απάντησε το B να μείνει στο παιχνίδι. Και να κρατήσει την κάρτα ψηλά για να τους μετράω. Και οι υπόλοιποι, όχι δεν σας θέλουμε, αλλά είναι η ώρα σας. Ο πράσινος πάρε δεν φεύγει, θα πει ο κόκκινος και λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εδώ είναι το Πασάντσι, όχι απεράστε. Και να ακολουθήσετε λίγο να πάρουν τα πάνω τους. Ήσουν πολύ δυνατός. Και δεν τους κούρασες κιόλας. Το ξέρω. Λοιπόν, είχαμε eliminations. Έχουμε κι άλλη.
κοίτας, έτσι. Δίπλα στο κόκκινο, στο κόκκινο, στο πράσινο και στο διάβολο από πάνω σου. Μάλιστα. Μάλιστα, δεν σε τρώει κανείς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πριν λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις πώς φάνηκε εσύ για την απόκριση που είδες από τον κόσμο προς το AthensCon. Ο κόσμος φάνηκε πολύ θετικός. Οι εκθέτες φάνηκαν πάρα πολύ θετικοί. Ωραία. Ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν με τα μικροστραβοπατήματα που μπορεί να γίνανε. Γενικότερα όλοι τη χαρακτηρίσαν επιτυχημένη. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πω, που είναι ειλικρινά. Και σου έχουμε την επόμενη χρονιά με το καλό προσδοκίο να είμαστε καλά, να γίνει κάτι, ναι μεν ένα δεύτερο άθλησκο, αλλά κάτι πιο μεγάλο ακόμα, πιο δυνατό ακόμα. Ακόμα και πολύ την ανοίχτα και την τριπλάσια απήχηση. Στο ευχόμαστε ολόψυχα. Ολόψυχα στην κυριολεξία. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, πες μας, αφού σου ξέρω έχεις και μια επιχείρηση δικιά σου, χώρια το Άμνησκο, η οποία είναι... Το comicworld.gr. Ωραία. Το κατάστημα που βρίσκεται. Κορυδαλό. Οπότε αν κάποιος θέλει να σε βρει, θα σε βρει εκεί πέρα. Άντρεμος. Ωραία. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά, παιδιά. Για όλα αυτά που μας έδωσε το Άντρεσκο. Και τον χρόνο με το καλό θα ξανασυναντηθούμε. Να είμαστε καλά. Έγινε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Είπαμε ο... Κολαβέτη. Μας χαρήκαμε που συνομιλήσαμε. Από ό,τι είδα, είχες ένα σπουδαίο περίπτερο που μπορούμε να ομολογήσω. Την αποθέσω σαν πρώτη φορά που είχες δει το Άντρεσκο, έτσι. Και πιστεύω θα έρθεις και στο επόμενο με το καλό. Να είμαστε καλά, είχε να υπάρχει πάρα πολλά. Ωραία. Πες μου λίγο το ακριβές επάγγελμα που έχεις πάνω στο περίπτερό σου, το ακριβές σημείο που κάνεις. Έχουμε το Νίκολας Σκάρτσου Studio. Ωραία. Εγώ και ο αδερφός μου, ο Νίκος ο Βρέσιος. Μια χαρά. Ο οποίος είναι και lead sculptor της επιχείρησης και το οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε. Χειροποίησα τα πάντα, από τα γάρια του Freddy Krueger, τη μάσκα του Jason, πρωτομές γνωστών καλλιτεχνών. Αυθεντικά πιστά αντίγραφα. Αυθεντικά πιστά αντίγραφα, χειροποίησα με τέλεια λεπτομέρεια. Μια χαρά. Και από σωστά σε πολύ καλές στιγμές. Και σε πολύ καλή στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Να είναι προσιτά για να μπορεί άλλο να τα πάρει και να ευχαριστεί και να ερωτέχνει μέσα στο σπίτι του, στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο πελάτης θα έρθει και θα σου μιλήσει, μπορεί να το κάνει το οτιδήποτε. Δεν είναι και τα πασίγνωστα έργα, γιατί κάτι μη δεν είναι έργο παρά να μπορεί ο λόγος. Ό,τι και να είναι αυτό. Ή κάτι που υπάρχει και κάτι που δεν υπάρχει. Ή κάτι που έχει πεφτεί και δεν έχει πεφτεί ποτέ στη χώρα μας. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό, έτσι. Ωραία. Πού μπορεί κάποιος να σε να επικοινωνήσει μαζί σου. Θα μας βρει στο www.nicolascalcinstudio.com. Ωραία. Και στο Facebook στα ονόματα Νίκος Δρέσιος και Δημήτριος Δρέσιος λατινικά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πέρα και κάτι τελευταίο. Εσύ, σαν πρώτη φορά που έρθες στο Άθεσκο, χώρια που σίγουρα πιστεύω όλα σας αρέσουν από ό,τι είδες, έτσι, και οι cosplayers και οι υπόλοιποι συνάρθοι με τα περίπτερά τους, που έχουν διάφορα αντικείμενα, έτσι. Τι ανταπόκριση είδες εσύ από τον κόσμο και σε σένα, στον περίπτερό σου και γενικά παντού, πώς σου φάνηκε. Είδα τον κόσμο ενθουσιασμένο. Ήταν μια σχεδόν άρτια διοργάνωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη προσπάθεια. Το πρώτο άνθρωπο. Και πάντα τα πρώτα έχουν δυσκολίες που τα επόμενα δεν τις παρουσιάζουν. Πλέον έχεις αποκτήσει την τεχνογνωσία και να προχωρήσεις βήμα παραπάνω. Είδα τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Ήταν κάτι που έλειπε από το χώρο. Όντως. Αυτή η διοργάνωση και... Ευχαριστούμε και τον Αντρέα που την έκανε πραγματικότητα και πιστεύω ότι το χαρήκαν όλοι και οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες και το κοινό. Και σίγουρα με το καλό στο επόμενο κόμμα αρχίσουν που σε ξαναδούν πάλι. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες ας πούμε και πάντα δημιουργικά έργα τέχνης, με νεράκι, γιατί ξέρω να κάνεις με νεράκι και εσύ και ο αδερφός σου. Λοιπόν, και με το καλό μας αυτό, να βρεθούμε στον άλλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
αυτός πλέον είναι δικός μου, για πάρτι μου, να μην συζήτησες να σκάσετε. Όχι, αστείευα, εντάξει. Λοιπόν, φίλε μου καλή, θέλω να κλείσουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Φωτογραφίες και διάφορα βίντεο θα τα βρείτε στη σελίδα και group cosplayers.gr. Επίσης, στο κανάλι του στο YouTube των cosplayers.gr, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Στα δύο κανάλια στο YouTube, Λάζος Κουλιαντόπουλος και Κόρυφος Cosplay Official. Και καθώς τέλος, στη σελίδα στο Facebook, All Thundercats Episodes, Λάζος Κουλιαντόπουλος Official και Κόρυφος Cosplay. Και στο ελληνικό group στο Facebook, Power Rangers κάθετο Superstar.gr. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά και όλους βέβαια τους εκθέτες που ήταν στο Vanscon και όλα τα περίπτερα, καθώς και τα περίπτερα. VintageToys.gr, ToysHunters.gr και Nostalgia Toys. Και αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στην κάμερα Άρης Βαραμίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ένας από τους Cosplayers.gr. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε όλοι, ελπίζω να περάσετε όμορφα, ευχαριστηθείτε φωτογραφίες και επίσης ξέχασα οι φωτογραφίες θα ανεβούν και στο event του Άνθεσκον που είναι στο Facebook. Και ευχόμαστε με το κάτω προτελώς να ευχαριστούμε ξανά όλους και όσους δεν ήταν το χρόνο στο επόμενο Άνθεσκον. Να είστε καλά, γεια σας.